In a while, maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το Lifestyle και σήμερα κοντά σου όπως κάθε εβδομάδα. Καλοκαιράκι και εμείς βέβαια τι κάνουμε, εξορμήσεις. Ού καλύτερα, Καλλιθέα στη Χαλκιδική. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, Σάββατο βράδυ. Παιδιά, ένας πανικός βέβαια, ίσως είναι και το πρώτο Σάββατο που έχει τόσο πολύ κόσμο. Και εμείς ξεκινήσαμε την περιήγησή μας με το Figen, ένα αράβικο μαγαζί, καινούριος χώρος, πολύ ωραίος. Φανταστικός, χορό, οριεντάλ, όμως πάρτε μια γεύση που τι γίνεται μέσα και σε λίγο τα λέμε. Κάνει τσαρίτνα φιλουάντι, ουιλρινουα κάνει ταλιάντι, ουισαμρα κάνει τζάλανα, ζάλανα νι. Sarit na filwadi, wilrin wakan Italia di, wisamra kan Italia na zala nali. Ya samra malik ulili, ya samra malik ehili, ya samra malik zala na zala nali. La 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 la, inti hufi wila mat. La 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 la, inti ahla mila zala la la ya mali, la 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 ya hayati. Sarit na filwadi, wilrin wakan Italia di, wisamra kan Italia na zala nali.
αδερφή μου, που πηγαίνει μου εθνική και το είδαμε και γίνεται, ήταν χαμός. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί κοίταμε έξω και όλες ήταν έξω, είχαμε flags, ήταν καταπληκτική. Παίξανε πολύ ωραία. Κερδίσανε, ήταν πολύ ωραία. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής αρέσει περισσότερο? Ποιος τι? Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής σου αρέσει? Σαν άντρας. Σαν άντρας, σαν παίκτης. Yeah, I love soccer players. So, εγώ λέω αυτός, δεν ξέρω. Πιο πολύ, πιο σεξ, ποιος είναι? Αυτός που έβαλε το κόμμασα. Χαριστέας. Yeah. Είσαι με τους δυνατούς βλέπω, με τους πρώτους. Σε τραβάνει δυνατή. Γιατί ο Χαριστέας, ναι, σε έλπουν. Γιατί ο Χαριστέας έβαλε το μοναδικό γκολ στο τελικό, αλλά έχει βάλει και άλλα γκολ στην διοργάνωση. Άρα σε γοητεύουν οι δυνατοί. Είσαι με τους δυνατούς. Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, Καλομήρα, πώς αισθάνθηκες όταν άκουσες το όνομά σου από τον Ανδρέα Μικρούτσικο ότι είσαι νικήτρια? Πρώτα απ' όλα, πριν είπε όνομα, πήγε στη Ραλία και είπα, Ραλία, τι θα πει τώρα, η νικήτρια ή θα πει δεύτερη? Και μου λέει δεύτερη, όταν το άκουσα ήταν μπρέβεμα, και μετά είδα την Ραλία και μου έρχεται κάτι like, έτσι και τότε κατάλαβα, πήγε μέσα. Κούλερ έχει πει μέσα. Πώς αισθάνθηκες όταν άκουσα ότι είσαι νικήτρια? Τόσο ωραία. Όλα ανέρια ήρθανε και είδα η οικογένεια μου και δεν το πίστευα με τίποτα. You know, είχα εδώ και είπα, ok, να κάνω όσο μπορώ και να μάθω όσο μπορώ, αλλά δεν νόμιζα αυτό. Ότι θα είσαι νικήτρια. Όχι. Αλλά αυτούς που πήραν τηλέφωνο και έδινε το, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχουν βοηθήσει να κάνω το όνειρο και δεν μπορώ να το κάνω χωρίς αυτούς. So, το αγάπη τους και όλα που τους αγαπάω. Ξέρεις ότι είσαι αγαπητή σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ σε αγαπάει ο κόσμος εδώ, ειδικά τα μικρά τα παιδιά, πάρα πολύ. Τι έχεις να πεις για αυτά τα παιδιά? Τα παιδιά είναι τόσο cute όταν τους βλέπουν και μου κάνουν σε βλέπω κάθε μέρα και μου λένε «Ω, αυτό!» Είναι τόσο ωραία γιατί είναι μικρά παιδιά και σου λένε αυτά, γύρω σε, θαυμάζουν και σε πολύ ωραία πάση παιδιά. Σκέφτηκες τι θα κάνεις τα χρήματα τα οποία κέρδισες? Πρώτα θα βοηθήσεις γονείς σου? Ναι, πρώτα. Και μετά θα δω γιατί έχω και σχολείο να δουλώσω και μετά δεν ξέρω. Έχεις σκοπό να μείνεις στην Ελλάδα ή να επιστρέψεις πάλι πίσω? Τώρα μιλάμε να κάτσω. Γιατί αν είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε τίποτα σίγουρα γιατί ο πατέρας μου θα πει κάτω και θα μιλήσει με αυτά. Έτσι, ναι. Δηλαδή σκέφτεσαι να φύγεις στην Αμερική μετά από κάποιο χρονικό διάστημα? Σκέφτεσαι να επιστρέψεις πίσω στους γονείς σου? Δηλαδή, αν η καριέρα σου πάει πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, ναι, σκέφτεσαι να επιστρέψεις πίσω στην Αμερική μετά? Would you like to come back in usual? Oh,
Δεν δίνω την καρδιά μου να μπορέσει. Όμω το δωμάτιο μου είμαστε πια εδώ. Σαν ένα λε τι πλέον δεν πειράζει. Και Πώς δεν με έβαζα πράγματα.